γραμμή για το Δήμο Ομινό Απεδιάδος για δύο κουβέντες με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από τον 984. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατάς σας. Ξεκίνησε η τοποθέτηση επιπλέον οικίσκων, σχολικών αιθουσών, προκειμένου τα παιδιά να μπουν και να κάνουν διαζώσεις μαθήματα στο σύνολό τους, αν είναι εφικτό αυτό, κύριε Φραγκάκη? Έχει ξεκινήσει η κυρία Δουλγεράκη εδώ και μία εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω. Έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των οικίσκων. Έχουμε τοποθετήσει στα δημοτικά, έχουμε τοποθετήσει αυτή τη στιγμή σχεδόν, πάμε να κλείσουμε και τα δύο λύκεια και ένα γυμνάσιο. Μέχρι την Τετάρτη θα λειτουργούν τα λύκεια και μέχρι την Παρασκευή θα λειτουργούν και όλα τα γυμνάσια. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, λοιπόν, το σύνολο των παιδιών, θέλετε να πείτε, των μαθητών από το Δήμο Ομινό Απεδιάδος, θα μπορεί να κάνει διαζώσεις στα μαθήματά του, ναι? Εκτός από το ΕΠΑΛ, όλα τα άλλα παιδιά θα κάνουν διαζώσεις στα μαθήματα. Μάλιστα. Έβλεπα την αγωνία, την ανησυχία, έτσι όπως καταγράφεται μέσα και από το υπόμνημα που κατέθεσαν προς τα αρμόδια η Υπουργεία, οι Σύλλογοι Γονέων Μαθητών των Σχολείων Συνολικά του Δήμου Αρκαλοχωρίου, παρέα με την Ομοσπονδία ή μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων όλης της Κρήτης. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα και να δω τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Κρατάω αυτό που λέτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εκτός από το ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου. Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον από τα σχολεία του Αρκαλοχωρίου θα κάνουν μάθημα σε αίθουσες. Όλα και του Θραψανού και του Καστελιού. Όλα. Και του Θραψανού και του Καστελιού. Εμείς δώσαμε ένα αγώνα δρόμου και με αυτά το καταλαβαίνετε. Οι αίθουσες ήρθαν, εντάξει δεν ήρθε ο συνολικός αριθμός, αλλά είναι αίθουσες λίγο παράξενες, είναι μεγάλες, δεν μπορούν εύκολα να μπουν στα καράβια. Είναι δύο, σε κάθε αυτοκίνητο είναι δύο κομμάτια γιατί πρέπει να συναρμολογηθούν. Είναι πάρα πολύ έτσι, ας πούμε, ευρύχωρες, άνετες. Πιστεύω ότι είναι, και τα παιδιά βλέπω εγώ ότι είναι και ευχαριστημένα και με τους καθηγητές που μιλάμε και με τους γονείς. Εντάξει, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φανταστείτε ότι ακόμα τώρα κλείνει ένας μήνας από τότε που ήταν οι σεισμοί και φανταστείτε τι έργο έχει παραχθεί σε αυτό το Δήμο, τι έργο, γιατί έχουμε, δεν έχουμε μόνο τις αίθουσες, έχουμε τους οικίσκους, έχουμε τη σύντηση, έχουμε τα ξενοδοχεία, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς σε όλα αυτά είμαστε δίπλα στον πολίτη, ο πολίτης ό,τι και να πούμε έχει δίκιο. Υπάρχουν, ας πούμε, μια εκκρεμότητα σοβαρή, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά η σοβαρότερη είναι το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γκρεμίσουμε κάποια κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και έχουν κλείσει και δρόμους και δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Έχουμε μπλέξει λίγο με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία και προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Πιστεύω και αυτή τη βδομάδα να λυθεί και αυτό το δύσκολο πρόβλημα που έχουμε, ειδικά μέσα στον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου. Τι να σας πω, δίδουμε ό,τι παραπάνω έχουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να κρατήσουμε και την πόλη του Αρκαλοχωρίου, η οποία έχει πληγεί περισσότερα από όλες, ζωντανή, γιατί το επιχειρήν είναι πολύ ψηλά και σε εμάς μέσα αλλά και στο Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στην περιοχή μας και θέλουμε να το κρατήσουμε, γιατί πρέπει να μείνει ο κόσμος εκεί. Αναφορικά με τους οικίσκους, πότε οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα ή έχουν μπει σε αυτούς τους πρώτους 34? Θυμάμαι τις προηγούμενες παρατηρήσεις σας, αν ήδη κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Οι 34 είναι τοποθετημένοι. Δεν έχουν μπει ακόμα μέσα. Έχουμε λίγο καθυστερήσει στο εξής. Έχουν κάνει 276 αιτήσεις για να πάρουν οικίσκο. Από τις 276 αιτήσεις εμείς πρέπει να τις εξετάσουμε, να δούμε με ποια προτεραιότητα θα παραλάβουν τους οικίσκους αυτοί που πρέπει να μπουν μέσα. Εκεί λιγάκι έχουμε καθυστερήσει. Έχω φτιάξει μια πενταμελή επιτροπή υπηρεσιακών που ασχολείται με αυτό το θέμα και έχει ήδη βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα. Θα δούμε. Μόλις τελειώσει, πιστεύω αύριο, άντε το πολύ μεθαύριο, να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα τοποθετηθούν στους 34
Περιμένουμε 90 από το Υπουργείο να μας στείλει όπως μας έχει υποσχεθεί. Και έχω και μία, έτσι που μιλάω με κάποιους συνανθρώπους μας και με κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη δωρεά τους, και τους ευχαριστούμε όλους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ιδιαιτέρως, γιατί πραγματικά εδώ φαίνεται και ένας αλτρουισμός της φυλής μας, ο οποίος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Περιμένω άλλους 60 από εκεί. Αν έρθουν και οι 90 και οι 60 και έχω και τους 34, πιστεύω ότι στο 80 με 90% μπορεί να λύσω το πρόβλημα των αστέγων. Θα έχει διαφάνεια, ας πούμε, μέσα στον επόμενο μήνα, θέλετε να πείτε τι θα γίνει με τους επιπλέον 60, κύριε Φραγκάκη, για να μπορεί άμεσα να τοποθετηθούν μέσα από αυτές τις δωρές? Υπάρχουν οι υποδομές ή θα διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία? Να σας πω ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχω υποδομές στο Αρκαλοχώρι και στη Γόνη, που μπορώ να βάλω σε αυτές τις υποδομές 100 οικίσκους. Α, μάλιστα. 100. Και ήδη έχουν ξεκινήσει σε Σαμπά, σε Χουμέρι, σε Αρχοντικό και σε Ίνι, που έχω κανονίσει με τους εργολάβους, να κάνουν καταβλισμούς, οι οποίοι σε 4-5 μέρες μπορεί να είναι και έτοιμοι. Έχουμε βρει τους χώρους, τους έχουμε επιλέξει και ξεκινάει η κατασκευή του καταβλισμού. Γιατί ο καταβλισμός, όπως καταλαβαίνετε, θέλει νερό, θέλει ρεύμα, θέλει αποχαιρετικό δίκτυο και θέλει και μια αναστρώσιμο κάτω για να μην έχει άμεση επαφή με το χώμα. Δημαρχέ, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, γιατί αυτά τα ξέρετε από πρώτο χέρι και σαν αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ρωτάω το εξής. Αυτή η πρόταση, η επιστολή του επιμελητηρίου να βρεθεί ένας χώρος, να στεγαστούν τύπου, ας πούμε, εμπορικού κέντρου οι επιχειρήσεις, μέχρι να δείτε πώς τα πράγματα θα διαμορφωθούν και εκεί στον κεντρικό δρόμο και στους παράπλευρους δρόμους, να ξαναπάρει ζωή οικονομική του Αρκαλοχώρη, πόσο εφικτό είναι? Κοιτάξτε να δείτε, την ξέρω καλά την πρόταση, γιατί την πήραμε απόφαση από τη δικού σας και ξέρω τι σημαίνει αυτή. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολη να περπατήσεις στο Αρκαλοχώρη. Ίσως και από την οτροπία του κόσμου, ίσως το έχουμε συζητήσει αυτό, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με όλους τους εμπόρους εκεί, και ήρθε και ο κύριος Παπαδεράκης, ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης και εμπορίου της περιφέρειας, προχθές, και κάναμε πάλι άλλη μια συζήτηση. Δεν το αφήνουμε το θέμα, και εσείς να το έχετε ψηλά, όπως το έχουμε και εμείς, γιατί είναι σπουδαίο για μας, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πιστεύω ότι αυτά που εγώ έχω ζητήσει από την κυβέρνηση, εάν μας τα δώσουν, δεν χρειάζεται αυτό που λέει το επιμελητήριο, γιατί ο χώρος αυτός ο συγκεκριμένος που έχουμε κατά νου δεν δίνεται για πολύ καιρό. Δεν μπορεί να βάλει τις επιχειρήσεις να πάνε κάπου και να κάτσουν, ξέρω εγώ, 2 μήνες και μετά να τους stop, τελειώσαν. Καταλάβατε? Καταλάβετε τι εννοώ. Εγώ έχω ζητήσει κάποιες διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις από τους υπουργούς που έρχονται κατά καιρούς εδώ και με επισκέπτονται, και πιστεύω ότι εάν τα βασικά, τα μισά από αυτά που έχω ζητήσει να δώσουν, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ενίσχυση και βοήθεια, εννοείται, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει η μηχανή και πάλι μπρος, και εφόσον από την άλλη θέλετε να πείτε έχουν ολοκληρωθεί και εκείνα τα έργα τα οποία γίνονται ή θα γίνουν καλύτερα με την κατεδάφιση των κτιρίων, ναι, ναι, τα οποία αυτή την ώρα είναι πραγματικά παγίδα, για να μπορέσουν γρήγορα να κατασκευαστούν κάποια καταστήματα και έτσι να λειτουργήσει. Αυτό μου λέτε? Αυτό σας λέω, ναι. Μάλιστα. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως... θα τα ξαναλέμε. Δυστυχώς έπρεπε όλα αυτά να είχαν γίνει πολύ πιο μπροστά τώρα, αλλά εντάξει, εσείς τρέχετε από τη δική... δεν εννοώ εσάς. Έπρεπε από την πολιτεία να το έχουν τρέξει πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε τα πράγματα να μην φτάνουν ένα μήνα μετά να λειτουργούν έτσι, αλλά... Τώρα τι να πω. Είπατε, μπλέξαμε κι εμείς με τη γραφειοκρατία, έτσι όπως το είπατε πριν από λίγο, πολυνομία, και τα πράγματα λιγάκι πάνε προς τα πίσω. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα θα σας πω. Εγώ έχω στείλει αυτή τη στιγμή χαρτί και ζητάω 17,5 εκατομμύρια για να μπορέσω να καθαρίσω όλα τα χωριά και την πόλη του Αρκαλοχωρίου.
Και να μην πούμε ότι καθυστερήσαμε τώρα, έτσι, γι' αυτά. Λοιπόν, εγώ το έχω στείλει. Δεν θέλουμε ούτε να παρέμβει το κράτος. Εμείς θα τα καταφέρουμε μόνοι μας και με την περιφέρεια βοηθώ που βοηθάει. Δώστε μας το χρήμα. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Εμείς θέλουμε να μας δώσετε τα χρήματα και εμείς θα καθαρίσουμε. Εμείς θα καθαρίσουμε τα πάντα. Θα γκρεμίσουμε όλα τα. Πόσο καιρό το έχετε στείλει? Τι? Πόσο καιρό το έχετε στείλει? Είναι τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Είπα για να δω μήπως υπάρχει κάποια απάντηση, αλλά φαντάζομαι όχι, ότι όχι, απάντηση δεν υπάρχει, αλλά εγώ και πάλι δεν με νοιάζει μένα να μου δώσουν απάντηση, να μου δώσουν και μετά από 10 μέρες και 15 και ένα μήνα. Εγώ θέλω να μου δώσουν τα χρήματα, διότι εμείς θα κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, δεν θα έχουμε, ας πούμε, όλο αυτό το, εάν είναι για συγκεκριμένο σκοπό, το χρήμα αυτό είναι για συγκεκριμένο σκοπό, να καθαριστούν τα χωριά. Εδώ υπάρχει χωριό το οποίο έχει 3 σπίτια μόνο κατοικήσιμα. Όπως είναι το Χουμέρι. 3 σπίτια. Ο Σαμπά δεν έχει κανένα. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Τελείωσα. Πρέπει να τα φτιάξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τους δρόμους. Πρέπει να τα τακτοποιήσουμε. Πότε θα τα κάνουμε αυτά? Μετά από 5 χρόνια. Μάλιστα. Σε κάθαρα πράγματα. Δημαρχέ. Να μας δώσουν το χρήμα και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.